Αφιέρωμα στο αρχείο του Απόστατου Χαράλαμπου Πρεδάρη, είχε Κορινθιακή Εφημερίδα. Το αρχείο του Χαράλαμπου Πρεδάρη είναι πλούσιο από χάρτες και φωτογραφίες και ο ίδιος έχει εκφράσει την επιθυμία του να δημιουργηθεί ένα μουσείο στην αίθουσα της Λέσχης Αξιωματικών Κορίνθου. Σήμερα κυκλοφορεί του κ. Σκουτέλη η εφημερίδα αυτή και έχει μια αναδρομή στο παρελθόν. Το 2008 έκανα το πρώτο την αίτηση πολεμικής φωτογραφίας στο πνευματικό κέντρο του Δήμου, που προς τιμή του κυρίου Δημάρχου μου το παρεχώρησε τότε. Εκεί έγινε η εμφάνιση των φωτογραφίων αυτών. Ο τότε υπουργός με τίμησε με το. Αυτά που βλέπετε εκεί πέρα. Ναι. Ο τότε διοικητής επίσης με πλακέτα. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ έκανα το καθένα μου απέναντι στην πόλη. Αυτό ήταν το πρώτο πλαίσιο. Το δεύτερο ήταν ότι είχα κάνει αίτηση μαζί με τον κύριο Τάταρη στην τότε διοίκηση του Υπουργείου να μας δώσει τον Λέσχης. Λοιπόν, και εξηγούσα γιατί. Το τρίτο είναι ότι κατόπιν αυτό τον κύριο Μπεργίτη τον επεσκέφθηκε και τον αμπεκάλεσα και κορινθιάρχη μάλιστα και του ζήτησα να μου δώσει το προκειμένο να γίνει η Λέσχη πολεμικό μουσείο. Είναι πάρει απάντηση. Είναι πάρει απάντηση για αυτό, για να πάρει. 5η Μαρτίου, όπου είχε έρθει και ξεπλάγει με από τα θέματα τα οποία είδε. Λοιπόν, από τότε εγώ έχω πλαισιώσει την έκθεση με 1000 και περίπου φωτογραφίες, 20 επί 80 επί 30. Και όλες είναι σε κάδρα. Είναι 150 σε τέτοια κάδρα, αλλά είναι και άλλες. Είναι σε διάφορα αυτά. Εν πάση περιπτώσει έχουν ενότητες. Πήρα τα απάντηση που μπορεί να παρακολουθήσει να γίνει ένα μουσείο, μια έκθεση για κάποιες μέρες. Η επιθυμία δική μου προς τιμή να πούμε του Συνδέσμιο Φέδων Αξιωματικών, των Αποστάτων Αξιωματικών, των Αναπήρων και Θυμάτων, συνηγόρησαν και αυτοί, καθώς και όλες οι στρατιωτικές θέσεις. Είναι θέμα πολιτικής βουλής του κ. Μπεργίτη. Εσείς το κάνετε δωρεάν, εγώ αυτά τα κάνω δωρεάν, βεβαίως. Στο αρχείο μου δεν έχω μόνο φωτογραφίες, έχω και κάποιες. Αυτός είναι 3 μήνες μετά από μένα, το 33 τον Νοέμβριο. Εδώ πέρα, όπως γράφει, λοιπόν, ημερομηνία. Εδώ τα βαζόματα περίφερα. Αυτό το σχέδιο είναι? Του 33. Υπάρχει κανένα στο Δήμο Κορινθίων αυτόν? Αφού είχαν για τις τεχνικές υπηρεσίες. Όχι, υπάρχει στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων, όχι. Εγώ το έδωσα στο Δήμο, το προσθέσα. Ναι. Δεν υπήρχε. Δεν ξέρω, υπήρχε, δεν νομίζω. Εγώ το έχω και απευθύνονται εκεί πέρα. Πάλι ποτέ ήταν ο πατέρας μου όμως στις τεχνικές υπηρεσίες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό εδώ το μέρος δείχνει ακόμα τα μπαζώματα τα οποία είναι ο Άγιος Νικόλαος. Και ο Άγιος Νικόλαος φαίνεται και εδώ επίσης που είναι ακριβώς στο καρποστάλι. Άρα λοιπόν η περιοχή εκεί πέρα τα μπαζώματα δεν ήταν θάλασσα. Έχει εμφυλοχωρήσει η θάλασσα μέσα. Τουναντίον έχουμε και. Η θάλασσα έχει πάρει λίγο, έχει φάει. Τώρα, σύμφωνα με το σχέδιο το αρχικό, αυτό το οποίο έγινε την πόλη, είναι το σχέδιο το οποίο έφτιαξε ο Όθωνος και η Αμαλία και γι' αυτό η τότε δημοτική αρχή ονόμασε πλατεία Όθωνος, τις τέσσερις πλατείες, εδώ τα περιβολάκια, το δικαστικό μέγαρο και το σχολείο, Όθωνος και Αμαλίας, κάτω την παραλιακή, Συνέσχεια Αξιωματικών μέχρι το θέατρο. Ναι. Από τη Δαμασκηνού και κάτω. Υπήρχε όμως και μία τρίτη, η οποία τρίτη δυστυχώς είναι αυτή εδώ πέρα. Ναι. Άριος. Άριος. Σε ποιο σημείο? Η οποία ήταν εκεί που είναι κλεισμένο τώρα από το λιμενάρχιο. Εκεί πέρα. Η απολυθρίωση η οποία έγινε από το κράτος για το σπίτι εκεί πέρα. Το λιμάνι της. Ναι. Είναι και 1.100 μέτρα. Τα υπόλοιπα ήταν όλη η πλατεία δική μας, του Δήμου. Λοιπόν, φαίνεται δε σε ένα άλλο χάρτη χαρακτηριστικό αυτό εδώ πέρα είναι. Ότι κάτω από την Αγίου Νικολάου ήταν αυτό το που έχω πρασινίσει από μένα.